Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σημερινό θέμα στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων του κοινικού εργαστηρίου του ΑΧΕΠΑ, της τεχνολογίας του ΑΧΕΠΑ, είναι απεικονιστική διερεύνηση του πολλού ισχύου στα παιδιά. Η ομιλήτρια που θα αναπτύξει το θέμα είναι κατεξοχήν consultant, pediatric radiologist, βεβαίως στην Αγγλία, στο Belfast, στο Royal Hospital. Τη γνωρίζουμε, η κυρία Ντούλια έχει ξαναμιλήσει στη σειρά των μαθημάτων μας και πέρυσι και προηγούμενες χρονιές. Και θα μας αναπτύξει το θέμα. Μετά το σχολιασμό θα τον κάνει η κυρία Σακουτζή Ευδοξία, είναι παιδίατρος, παιδορευματολόγος και είναι συνεργάτης της Β' Παιδιατρικής Κλινικής στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Γι' αυτό, κυρία Ντούλια, όταν είστε έτοιμοι, με πολύ χαρά σας ακούμε. Είμαι έτοιμη. Έχω κάνει share screen. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε τις εικόνες, την ομιλία. Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση. Ναι, φαίνεται κανονικά. Ωραία. 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 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω και φέτος στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα. Το θέμα της ομιλίας μου είναι η απεικονιστική διερεύνηση του ισχύου στα παιδιά και θα αναφερθούμε στα πιο συχνά αίτια του επώδυνου ισχύου. Είναι ένα μεγάλο θέμα με πολλαπλές αιτιολογίες. Στη σημερινή ομιλία δεν θα αναφερθώ στα συγγενή αίτια και στα ρευματολογικά αυτοάνωσα νοσήματα, γιατί γνωρίζω ότι έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες ομιλίες. Επομένως, θα επικεντρωθούμε στα αίτια τραυματικής αιτιολογίας, στην επιφυσιολίσθηση, στην νόσο του Πέρθ, στην οστεομιελίτιδα και τη διαφορική διάγνωση από κακοήθεια. Και θα ξεκινήσω με την ομιλία με τα αποσπαστικά κατάγματα, τα αποσπαστικά κατάγματα των αποφύσεων της περιοχής της Πιέλου και του Ισχύου, γιατί αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία καταγμάτων στον αναπτυσσόμενο σκελετό των παιδιών. Όπως γνωρίζουμε, οι αποφύσεις αποτελούν τους δευτερογενείς πυρήνες οστέωσης σε πλατιά και μακρά οστά, στις οποίες προσφύονται ισχυροί μύες. Τα αποσπαστικά κατάγματα των αποφύσεων αποτελούν μία μορφή χρόνιου τραυματισμού λόγω επαναλαμβανόμενης μυϊκής σύσπασης και έλξης και είναι συχνό αίτιο σε πολλούς νέους αθλητές, συνήθως λίγο μετά ή λίγο πριν την έναρξη της εφηβείας. Οι περισσότεροι από αυτούς τους τραυματισμούς, όπως είπαμε, συμβαίνουν στην περιοχή της Πιέλου εξαιτίας της παρουσίας πολλαπλών αποφύσεων. Όσον αφορά τα απεικονιστικά ευρήματα, οι ακτινογραφίες είναι συνήθως διαγνωστικές. Μπορεί να δείχνουν μία ασύμμετρη διεύρυνση του χόνδρου στην περιοχή της απόφυστης με σχετικά ακανόνιστα όρια ή και την πλήρη απόσπαση και μετατόπιση του κατάγματος. Όπως βλέπουμε στην περίπτωση αυτή, η δεξιά πρόστια κάτω λαγόνια άκανθα έχει αποσπαστεί από το οστό. Βλέπουμε τη διαφορά σε σχέση με την αριστερή. Η μαγνητική τομογραφία πραγματοποιήθηκε στην περίπτωση αυτή λόγω έντονου πιελικού πόνου και επιβεβαιώνει τα ευρήματα των απλών ακτινογραφιών. Βλέπουμε το ίδημα εντός του αποφυσιακού χόνδρου δεξιά με υψηλό σήμα, ενώ αριστερά ο χόνδρος εμφανίζεται φυσιολογικός με χαμηλό σήμα και επιπλέον βλέπουμε την παρουσία ενδομυϊκού ειδήματος, αυτή η περιοχή υψηλού σήματος, στην κατάφυση εντός του ορθού μυριαίου μυός, ο οποίος προσφύεται στην πρόστια κάτω λαγόνια άκανθα, αλλά και εντός του λαγονοψοίτη μυός, και το βλέπουμε και σε εγκάρσιο και σε στεφανιαίο επίπεδο. Αποφυσιακά κατάγματα μπορούν να συμβούν οπουδήποτε υπάρχει απόφυση. Όπως στην περίπτωση αυτή βλέπουμε αποφυσιακό, αποσπαστικό κάταγμα και ήπια μετατόπιση της πρόστιας άνω λαγόνια άκανθας. Στη δεύτερη περίπτωση βλέπουμε τον ασύμετρο κατακερματισμό της δεξιάς λαγόνιας ακρολοφίας με σκλήρινση και διαπλάτινση του αποφυσιακού χόνδρου στο σημείο αυτό, ενδεικτικό επούλωσης προηγούμενου
φαινόμενο αποσπαστικού κατάγματος. Στην τρίτη εικόνα βλέπουμε αποσπαστικό κάταγμα του ισχυακού κυρτώματος με σημαντική μετατόπιση. Το κάταγμα αυτό ίσως είναι το μόνο από τα αποφυσιακά αποσπαστικά κατάγματα που μπορεί να χρειαστεί ανάταξη ή και απότερη αφαίρεση του αποσπασθέντος τμήματος, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα κατάγματα που συνήθως αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε ένα ακόμα αποσπαστικό κάταγμα στην περιοχή του ελάσσονα τροχαντήρα μειός αριστερά με μετατόπιση του κατάγματος, του κατάγματος προς τα πάνω. Το κάταγμα αυτό αντιμετωπίστηκε συντηρητικά και στις επόμενες ακτινογραφίες έναν και 2 μήνες μετά βλέπουμε τη δημιουργία οστού στο σημείο του κατάγματος, ενδεικτικό επούλωσης και remodeling. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην επιφυσιολίσθηση της μοιραίας κεφαλής που αποτελεί ένα συχνό αίτιο, ίσως το συχνότερο αίτιο επώδυνο ισχύου σε παιδιά εφηβικής ηλικίας, δηλαδή σε αγόρια περίπου 14 με 16 ετών και σε κορίτσια 12 με 14 ετών. Πρόκειται για ένα κάταγμα Salter-Harris 1 που όπως γνωρίζουμε είναι κάταγμα που διαπερνά απευθείας την αυξητική πλάκα και στην περίπτωση αυτή έχουμε μετατόπιση, όπως βλέπουμε στην εικόνα, του αφιένα του μοιραίου οστού προς τα πάνω και έξω, με αποτέλεσμα η μοιραία κεφαλή να εμφανίζεται, να φαίνεται ότι είναι μετατοπισμένη προς τα κάτω και έσω. Η ακριβής αιτιολογία της πάθησης δεν είναι γνωστή. Στο 1/3 των περιπτώσεων αναφέρεται ιστορικό τραυματισμού, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις αναφέρονται πολλαπλή μικροτραυματισμοί που ενδεχομένως οδηγούν στην προοδευτική ολίσθηση. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι σε ένα μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα όταν η επιφυσιολίσθηση συμβαίνει σε ηλικίες μικρότερες των 10 ετών, συνυπάρχουν και ενδοκρινολογικές διαταραχές και παθήσεις και αυτές θα πρέπει να διερευνηθούν. Μηχανικοί παράγοντες που προδιαθέτουν στην επιφυσιολίσθηση είναι η παχυσαρκία και ανατομικοί παράγοντες οι οποίοι προδιαθέτουν στην αύξηση των δυνάμεων διάτμησης, όπως είναι το ρευό ισχύο και το μεγάλο βάθος της κοτήλης. Και εδώ βλέπουμε στην περίπτωση του ρευού ισχύου ότι η γωνία που σχηματίζει ο συζευκτικός χόνδρος με το οριζόντιο επίπεδο είναι πιο κάθετη, γεγονός που καθιστά τον συζευκτικό χόνδρο πιο επιρρεπή σε δυνάμεις διάτμησης και όχι φόρτισης. Αρχικά, συνήθως προσβάλλεται το ένα ισχύο, αλλά με την πάροδο του χρόνου έχουμε προσβολή και του άλλου ισχύου, ώστε τελικά σε ένα 30-45% των ασθενών η επιφυσιολίσθηση να έχουμε αμφωτερόπλευρη προσβολή. Τα κλινικά συμπτώματα συνήθως περιλαμβάνουν πόνο στην έσω πλευρά του μυρού ή του γόνατος και περιορισμό στη κινητικότητα του ισχύου και ιδιαίτερα στην έσω στροφή. Η διάγνωση γίνεται με ακτινογραφίες σε προστιοπίσθια και βατραχοειδή λήψη. Η προστιοπίσθια λήψη πολλές φορές είναι φυσιολογική ή σε πρώιμο στάδιο μπορεί να παρατηρηθεί στο παθολογικό ισχύο ασύμμετρη διεύρυνση του συζευκτικού χόνδρου σε σχέση με τον αντίστοιχο αμφωτερόπλευρο φυσιολογικό, όπως βλέπουμε στην περίπτωση αυτή, μόλις που φαίνεται μία ασύμμετρια στη διάβγαση στην περιοχή του συζευκτικού χόνδρου, η οποία γίνεται πιο εμφανής στην βατραχοειδή λήψη και επιπλέον συνοδεύεται και από μία μικρή μετατόπιση της κεφαλής. Βλέπουμε εδώ ένα step, μια μικρή μετατόπιση της κεφαλής προς τα έσω και πίσω. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι εάν η επιφυσιολίσθηση είναι εμφανής στην προστιοπίσθια λήψη, θα πρέπει να αποφεύγεται η λήψη σε βατραχοειδή θέση, γιατί η απαγωγή του ισχύου που συμβαίνει για να πραγματοποιηθεί αυτή η λήψη μπορεί να επιδεινώσει τον βαθμό της επιφυσιολίσθησης. Η χρήση της γραμμής του Klein είναι ένας εύκολος τρόπος για την εντόπιση πιθανής ολίσθησης. Η γραμμή αυτή διέρχεται εφαπτώμενη στην έξω επιφάνεια του αφιένα και φυσιολογικά θα πρέπει να τέμνει την έξω επιφάνεια της επίφυσης.
Αν όμως η γραμμή αυτή εφάπτεται αντί να τέμνει την επίφυση, τότε εγείρεται η υποψία της ολίσθησης της μυριαίας κεφαλής. Υπάρχουν διάφορες ταξινομήσεις του βαθμού της ολίσθησης. Η ταξινόμηση κατά Wilson εφαρμόζεται ευρέως γιατί είναι εύκολη στην κλινική πράξη και μπορεί να δώσει γρήγορα σημαντικές πληροφορίες. Περιλαμβάνει τρεις βαθμούς: ήπια ολίσθηση ή πρώτου βαθμού, όταν η κεφαλή ολισθαίνει σε ποσοστό μικρότερο από το 33%, το 1 τρίτο δηλαδή του μυριαίου σε σχέση με το μυριαίο αφιένα, από το 1 τρίτο μέχρι 50% η προσβολή ορίζεται ως μέτρια ή δεύτερου βαθμού, και όταν είναι πάνω από 50% μετατόπιση της μυριαίας κεφαλής, τότε μιλάμε για σοβαρού βαθμού επιφυσιολίσθηση ή τρίτου βαθμού. Όπως είπαμε, οι ακτινογραφίες σε προστιοπίστια ή και βατραχοειδή λήψη είναι διαγνωστικές στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Η μαγνητική τομογραφία, αν πραγματοποιηθεί σε πρώιμο στάδιο, θα δείξει ίδημα. Βλέπουμε εδώ την γραμμή υψηλού σήματος εντός του συζευτικού χόνδρου, σε σχέση πάντα με τον φυσιολογικό αμφωτερόπλευρο. Ετερόπλευρο, και την παρουσία μικρής συλλογής εντός της άρθρωσης. Η ήπια επιφυσιολίσθηση μπορεί να θεραπευθεί συντηρητικά, με ξεκούραση, αποφυγή της άσκησης. Χρειάζεται όμως παρακολούθηση και συνεχείς ακτινογραφίες, γιατί μπορεί να επιδεινωθεί. Και αν επιδεινωθεί, τότε χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση, που συνήθως γίνεται με σταθεροποίηση με βίδα, και στη θεραπεία της επιφυσιολίσθησης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το φυσιολογικό ισχύο, καθώς οι προδιαθεσικοί παράγοντες που οδήγησαν στην ολίσθηση του ενός ισχύου θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν και ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο και το άλλο ισχύο. Και βλέπουμε εδώ πέρα, στην περίπτωση αυτή γίνεται προφυλακτική σταθεροποίηση και το άλλο ισχύο, και βλέπουμε τους προδιαθεστικούς παράγοντες, ήδη εγώ την ακτινογραφία, παχυσαρκία. Προχωρώντας στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στην οστεοχονδρίτιδα του ισχύου, ή αλλιώς νόσος του Perths, η leg calf Perths. Πρόκειται για ιδιοπαθή νέκρωση της μοιραίας κεφαλής, η οποία οφείλεται στην ελαττωμένη αιματική ροή της μοιραίας κεφαλής, και στην οποία, και λόγω της οποίας δημιουργούνται πολλές χαρακτηριστικές παθολογικές αλλοιώσεις. Εμφανίζεται νωρίτερα από την επιφυσιολίσθηση. Όπως είπαμε, η επιφυσιολίσθηση εμφανίζεται στην εφηβεία, ενώ η νόσος του Perths προσβάλλει συχνότερα παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών. Η νόσος είναι ιδιοπαθής και επομένως η διάγνωση θα πρέπει να γίνει με αποκλεισμό άλλων παθήσεων που οδηγούν επίσης σε νέκρωση της μυριαίας κεφαλής, όπως είναι τρυπανοκυταρική αναιμία, χρήση κοστεριδών, λευχαιμία, νόσος του Μπουσέρ. Είναι παθήσεις που θα πρέπει να αποκλειστούν. Η νόσος παρουσιάζει τρεις φάσεις. Αρχικά, ισχυμία του χόνδρου και οστική νέκρωση. Στη συνέχεια, επαναγγείωση, η οποία όμως συνοδεύεται και με κατακερματισμό της κεφαλής, παραμόρφωση, και τελικά έχουμε την αναδιαμόρφωση του σχήματος της κεφαλής. Αυτός ο κύκλος μπορεί να διαρκεί συνολικά από 2 έως και 4 έτη. Οι απλές ακτινογραφίες είναι πολύ σημαντικές ώστε να επιβεβαιωθεί και να τεθεί, αλλά και να επιβεβαιωθεί η διάγνωση της νόσου. Τα ακτινογραφικά ευρήματα είναι αυτά της οστεονέκρωσης. Στα πρώιμα στάδια μπορεί να μην υπάρχουν αλλαγές, κατόπιν όμως μπορεί να εμφανιστεί οστεοαραίωση στην περιοχή της μοιραίας κεφαλής, ασυμμετρία στο μέγεθος. Βλέπουμε την κεφαλή στη συνέχεια να χάνει το ύψος, να εμφανίζεται και να αυξάνεται η οστική της πυκνότητα. Στο επόμενο στάδιο αρχίζει ο κατακερματισμός της κεφαλής εξαιτίας των πολλαπλών καταγμάτων που υφίσταται. Όταν τα κατάγματα αυτά πορώνονται, βλέπουμε τη δημιουργία νέων οστών και έτσι αποκαθίσταται η ενότητα της μυριαίας κεφαλής, η οποία όμως στις περισσότερες περιπτώσεις παραμορφώνεται, κυρίως διωγγώνεται και αποπλατείνεται. Και βλέπουμε εδώ πέρα την
τη διόγκωση, την αποπλάτινση της μοιραίας κεφαλής. Η σφαιρικότητά της έχει σχεδόν αποκατασταθεί, αλλά βλέπουμε ότι είναι μικρότερη σε μέγεθος σε σχέση με την ετερόπλευρη και είναι πιο πλατιά και επίσης συνοδεύεται με διαπλάτηση και επιπέδωση του αυχένατου μοιραίου οστού. Η ανάκτηση του φυσιολογικού σχήματος της κεφαλής εξαρτάται από την πάθηση και πολλές φορές είναι και ανεξάρτητη από τη θεραπευτική αγωγή, αλλά σε περίπτωση που εμφανιστούν σύντομα εκτεταμένες αλλοιώσεις, εγκαθίστανται βαριές εκφυλιστικές αλλοιώσεις και το ισχύο πλάνο αποκτά περιορισμένη κινητικότητα. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην οστεομιελίτιδα και τη συπτική αρθρίτιδα, λίμωξη δηλαδή οστών και αρθρώσεων που συμβαίνει από βακτήρια, αλλά και από καταξοχήν από βακτήρια, αλλά και από άλλες μολυσματικές αιτίες, όπως ιούς και μύκητες, αποτελεί... αποτελεί, όπως είπαμε, επίγουσα κλινική κατάσταση, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη νοσηρότητα, σε μη αναστρέψιμες βλάβες στα οστά και στους χόνδρους, με παραμόρφωση των αρθρώσεων και φυσικά σε περίπτωση εκτεταμένης βακτηριεμίας και επέκταση της φλεγμονής μπορεί να οδηγήσει φυσικά και σε αυξημένη θνητότητα. Το 95% των περιπτώσεων είναι αιματογενούς προέλευσης, το μικρόβιο βρίσκεται συνήθως στην στοματοφαρυγική κοιλότητα ή στο δέρμα ή σε άλλο σημείο του σώματος και αφού εισέλθει στην αιματική κυκλοφορία εγκαθίσταται στο οστό μέσω της αιματικής ροής. Η οστεομιελίτιδα και η συπτική αρθρίτιδα εμφανίζεται σε οποιαδήποτε ηλικία, είναι όμως συχνότερη σε παιδιά κάτω των 5 ετών και ακόμα πιο συχνή σε παιδιά κάτω των 2 ετών και αυτό γιατί το νοσοποιητικό σύστημα δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως με αποτέλεσμα μεγάλη ευαισθησία στα μικρόβια. Στο 70% των περιπτώσεων η πάθηση εντοπίζεται στις μεγάλες αρθρώσεις όπως είναι το ισχύο και το γόνατο και αυτό εξαιτίας της αυξημένης αιματικής ροής που δέχονται αυτές οι μεγάλες αρθρώσεις αλλά σε κάποιο ποσοστό φυσικά μπορεί να προσβάλλει όλα τα οστά. Η μόλυνση ξεκινά από μία εστία στην περιοχή της μετάφυσης των μακρών οστών και αυτό γιατί η μετάφυση στα παιδιά διαθέτει ένα πλούσιο αγκιακό δίκτυο με αποτέλεσμα να παρατηρείται αυξημένη αγκιακή κυκλοφορία και επιπλέον τα πολλαπλά αυτά αγκία παρουσιάζουν και πολλές αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις στο επίπεδο των τριχοειδών με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες επιβράδυνσης, στάσεις δηλαδή του αίματος που σε περίπτωση μικροβιομίας ευνοούν την ανάπτυξη των μικροβίων. Αυτό γίνεται στα παιδιά κυρίως μεγαλύτερα από τον 2 ετών, γιατί σε βρέφη και σε παιδιά έως και τα 2 πρώτα έτη υπάρχουν τα μεταφυσιακά τριχοειδή αγκία που συνδέουν τη μετάφυση με την επίφυση και έτσι υπάρχει επέκταση της φλεγμονής από την αρχική εστία στη μετάφυση προς την επίφυση. Σε παιδιά μεγαλύτερα των 2 ετών η σύγκληση του συζευκτικού χόνδρου εμποδίζει το πέρασμα των αγκίων προς την επίφυση με αποτέλεσμα η λίμωξη στα παιδιά μεγαλύτερα των 2 ετών να εντοπίζεται η αρχική εστία στην μετάφυση. Στη συνέχεια από τη μετάφυση στα παιδιά μεγαλύτερα τα 2 έτη ή από την επίφυση σε παιδιά έως και 2 έτη, η λίμωξη επεκτείνεται κατά συνέχεια του ιστού εντός της άρθρωσης και έχουμε δηλαδή την παρουσία δευτερογενούς συπτικής αρθρίτιδας και επιπλέον στα παιδιά
το περιόστεο, το εξωτερικό τμήμα του περιόστεου δεν είναι συμπαγές, δεν είναι ενιαίο, αλλά αποτελείται από δύο στρώματα, ένα εξωτερικό ινώδες και ένα εσωτερικά πιο έντονα αγγιούμενο, το οποίο και συνεισφέρει στην αγγείωση των οστών. Και στην περίπτωση της οστεομιελίτιδας έχουμε κατά συνέχεια προσβολή του περιοστείου και δημιουργία συλλογής ανάμεσα στα δύο στρώματα του περιοστείου που αποκολλώνται το ένα από το άλλο. Έχουμε δηλαδή τη δημιουργία υποπεριοστικής συλλογής. Η υποπεριοστική συλλογή είναι σημαντικό να διαγνωστεί ακτινολογικά και να αναφερθεί. Αποτελεί μια επίγουσα κατάσταση. Συνήθως χρειάζεται παροχέτευση ανάλογα φυσικά και με τον όγκο. Γιατί διαφορετικά διαταράσσεται η αιματική ροή προς το οστό και μπορεί να οδηγήσει στην έκρωση του οστού. Έτσι λοιπόν, συνολικά, στην αιτιοπαθογένεια της οστεομιελίτιδας θα πρέπει να θυμόμαστε ότι σε παιδιά μεγαλύτερο των 2 ετών η αιστεία της λίμωξης ξεκινάει από τη μετάφυση, σε βρέφη και παιδιά έως 2 ετών από την επίφυση, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο όμως επεκτείνεται κατά συνέχεια εντός της άρθρωσης, όταν μιλάμε για μεγάλες αρθρώσεις οι οποίες βρίσκονται εντός του αρθρικού ημένα και από εκεί κατά συνέχεια προχωράει κάτω από το περιόστεο με τη δημιουργία υποπεριοστικής συλλογής και φυσικά και στα μαλακά μόρια πέριξ της άρθρωσης, τους περιαρθρικούς ιστούς. Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στους μικροοργανισμούς, πρέπει όμως να ξέρουμε ότι σε διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικά είναι οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που οφείλονται στην οστεομιελίτιδα, ανάλογα και φυσικά με την κατάσταση του νοσοποιητικού συστήματος και το επίπεδο των εμβολιασμών. Συνήθως η κλινική εικόνα της οστεομιελίτιδας είναι οξία, τα παιδιά προσέρχονται με πυρετό, τοπική φλεγμονή, είδημα ερυθρότητα και περιορισμό στην κίνηση της άρθρωσης. Στα γνεογνά και στα βρέφη η εικόνα μπορεί να είναι πιο ασαφής, με ανορεξία, εμέτους, ταχυκαρδία, ταχύπνια και ευαισθητότητα. Το κλειδί όμως στην διάγνωση της οστεομιελίτιδας είναι ο υψηλό βαθμός κλινικής υποψίας σε συνδυασμό πάντα με τα εργαστηριακά και τα απεικονιστικά ευρήματα. Τώρα, η επικονιστική διερεύνηση στα αρχικά στάδια περιλαμβάνει τις ακτινογραφίες που μπορεί να είναι φυσιολογικοί να δείχνουν ήπια ευρήματα, ωστόσο όμως είναι σημαντικές για τον αποκλεισμό άλλων παθήσεων όπως είναι κατάγματα, κακοήθεια, άλλες παθήσεις. Τα πρώιμα ευρήματα, όπως είπαμε, μπορεί να είναι φυσιολογικά ή να, όταν γίνουν εμφανή, να περιλαμβάνουν μια ήπια οστεοπενία ασαφών ορίων στην περιοχή της φλεγμονής, στην περιοχή της μετάφυσης, όσο περνάει ο καιρός γίνεται πιο οστεολυτική και ίσως αναπτύσσεται και μια περιφερική σκληρεντική ζώνη. Μετά τις ακτινογραφίες συνήθως ακολουθεί ο υπέρηχος των ισχύων, που είναι μια πολύ καλή τεχνική και σχετικά εύκολη εξέταση. Η κεφαλή των υπερήχων τοποθετείται σε στεφανιαίο επίπεδο, κατά μήκος του άξονα του οστού και εδώ βλέπουμε, την περιοχή της επίφυσης, την μετάφυση, τον επιμήκη άξονα του οστού και βλέπουμε την διεύρυνση του αρθρικού του θυλάκου και την παρουσία υγρού εντός αυτού. Εδώ πρόκειται για το συνόβιο, για τον αρθρικό ημένο, ο οποίος είναι λίγο παχισμένος. Είναι, όπως είπαμε, σχετικά εύκολη τεχνική και οι εικόνες θα πρέπει να λαμβάνονται και σε σχέση και με το αντίθετο ισχύο, όπου πλέον βλέπουμε το φυσιολογικό ισχύο. Δεν υπάρχει διεύρυνση του αρθρικού θυλάκου, ενώ εδώ βλέπουμε την διεύρυνση, την παρουσία ανιχοϊκής συλλογής εντός αυτού.
Όμως, σε περιπτώσεις κλινικής υποψίας, φυσικά, η μέθοδος εκλογής είναι η μαγνητική τομογραφία. Θα πρέπει να πραγματοποιείται άμεσα και θα πρέπει και με σκοπό να επιβεβαιώσει την κλινική υποψία, δηλαδή να επιβεβαιώσει αν υπάρχει λίμωξη ή αν πρόκειται για κάτι άλλο, και να απαντήσει στα ερωτήματα πού εντοπίζεται η λίμωξη, πρόκειται για οστεομιελίτιδα, πρόκειται για συμπτική αρθρίτιδα, για ένα συνδυασμό. Είναι πολυεστιακή προσβολή, πρόκειται ποιος είναι ο αριθμός των εστιών προσβολής, αν υπάρχουν συλλογές προς παροχέτευση, είτε ενδοστικές, είτε υποπεριοστικές, είτε ενδομυϊκές, και αν υπάρχουν άλλα συνοδά ευρήματα που να οδηγήσουν σε δυσμενή έκφαση, όπως είναι η ισχυμία της κεφαλής του μυριαίου. Η μαγνητική τομογραφία θα πρέπει να περιλαμβάνει κάποιον συνδυασμό εικόνων τα φένα και καταπίεσης του λίπους, είτε στήρη του δαχτύου με καταπίεση του λίπους και σκιαγραφικό, το οποίο θα αναδεικνύει ενδοφλέβια χορήγησης σκιαγραφικού, το οποίο θα αναδείξει καλύτερα την παρουσία των συλλογών. Όσον αφορά τα νεογνά και τα βρέφη, τα βρέφη και τα μικρά παιδιά έως και 5 έτη, όπου ο εντοπισμός της λίμωξης είναι κλινικά δύσκολος, αρχικά πραγματοποιούμε ολική, ολόσωμη σάρωση με στυρ ακολουθίες και στη συνέχεια εστιασμένη πιο λεπτομερή σάρωση της προσβεβλημένης περιοχής. Σε παιδιά μεγαλύτερα από τα 10 έτη, όπου η λίμωξη είναι πιο εύκολο να εντοπιστεί κλινικά, πραγματοποιούμε σάρωση μόνο της περιοχής αυτής. Τώρα, στο ενδιάμεσο γκρουπ, σε παιδιά 5 έως 10 έτη που προσέρχονται με υποψία λίμωξης, σε οποιοδήποτε σημείο στα κάτω άκρα, που όπως είπαμε αποτελεί και το 70% των περιπτώσεων, συνήθως πραγματοποιούνται ακολουθίες στυρ σε σεφανιαίο επίπεδο από τη λεκάνη έως και το άκρο πόδι και στη συνέχεια πιο λεπτομερή απεικόνηση της περιοχής της λίμωσης. Και αυτό γιατί έχει αποδειχθεί ότι στα 2/3 των περιπτώσεων με τον τρόπο αυτό μπορούν να αναδειχθούν περισσότερες εστίες και φυσικά να γίνει πιο λεπτομερής η απεικόνηση της προβεβλημένης περιοχής. Όσον αφορά τα ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας, το πιο πρόημο εύρημα οξίας οστεομιελίτιδας είναι το οστικό είδημα. Βλέπουμε εδώ την περιοχή υψηλού σήματος ενδομυελικά. Εμφανίζεται με υψηλό σήμα σε ακολουθίες στυρ και με χαμηλό σε ακολουθίες ταφένα, ενώ μετά την χορήγηση σκιαγραφικού εμφανίζεται σχετικά αυξημένος εμπλουτισμός. Πάντοτε ελέγχουμε το φυσιολογικό ισχύο και συγκριτικά με περιοχές ετερογένειας που μπορούν να αποτελούν εστίας ισχυμίας ή ενδοστικών συλλογών. Άλλα ευρήματα, όπως είπαμε, είναι το υποπεριοστικό απόστημα ή συλλογή, το οποίο, όπως είπαμε, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί. Βλέπουμε μια συλλογή στο κάτω τριτημόριο του μυρού. Φυσικά, συνοδό φλεγμονή μαλακών μορίων από την κατά συνέχεια επέκταση της συλλογής, ενώ άλλα ευρήματα που, όπως είπαμε, πρέπει να αναγνωριστούν είναι η ισχυμία της μυριαίας κεφαλής και η φλεβική θρόμβωση. Και να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα. Πρόκειται για το πρώτο περιστατικό είναι ένα αγόρι 11 ετών, προσέρχεται με πυρετό από 4 ημέρες και άρνηση φόρτισης του αριστερού κάτω ισχύου και αυξημένους δείχτες φλεγμονής. Ακτινογραφίες πραγματοποιούνται αρχικά, στις οποίες δεν βλέπουμε κάποιο κάταγμα, δεν βλέπουμε κάποια περιοστική αντίδραση, δεν βλέπουμε κάποια οστική αλλίωση, αλλά ίσως μπορούμε να παρατηρήσουμε μία σχετική οστεοπαινία στο κάτω τριτημόριο του μυρού, στο άνω τριτημόριο της κνήμης και ίσως στο άνω τριτημόριο του μυρού. Γίνεται στη συνέχεια, όπως είπαμε, υπέρηχος ισχύων σε στεφανιαίο επίπεδο. Παρατηρούμε τη διεύρυνση του αρθρικού θυλάκου και την παρουσία ανιχοϊκής συλλογής εντός αυτού. Εδώ πρόκειται για την κεφαλή, την επίφυση, τη μετάφυση, ο αρθρικός θύλακος και σε εγκάρσιο επίπεδο βλέπουμε την πάχυνση του αρθρικού ημένα και την συνοδό υπερεμία των μαλακών μορίων. Στη συνέχεια πραγματοποιείται τα ευρήματα αυτά, τη συλλογή, τη πάχυνση και υπερεμία
έχουν την υποψία της ιππικής αρθρίτιδας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μαγνητική τομογραφία, όπου επιβεβαίωσε την παρουσία μεγάλης συλλογής υγρού ενδοαρθρικά, η οποία μάλιστα προκαλεί και μετατόπιση της μοιραίας κεφαλής. Έχουμε έντονο εμπλουτισμό του αρθρικού ημένα, έντονο οστικό ήδηγμα, φλεγμονή των μαλακών μορίων με εμπλουτισμό μετά τη χορήγηση σκιαγραφικό, ενώ βλέπουμε και την ασύμετρο εμπλουτισμό της αριστερής μοιραίας κεφαλής σε σχέση με την δεξιά, υπολείπεται, βλέπουμε, της αριστερής. Είναι στοιχεία τα οποία ο συνδυασμός αυτών των απεικονιστικών ευρημάτων θέτουν τη διάγνωση της οστεομυελίτιδας με συνοδός συμπτική αρθρίτιδα, μυοσίτιδα και πιθανή αρχόμενη οστεονέκρωση της μοιραίας κεφαλής. Δύο μήνες μετά την εμφάνιση, την προσαγωγή ακτινογραφίας, επανάληψη των ακτινογραφιών, βλέπουμε αυξημένη διαβγαστική περιοχή στην μετάφυση του μυρίου, η μαγνητική τομογραφία επαναλήφθηκε, βλέπουμε την υποχώρηση της συλλογής του υγρού ενδοαρθρικά, την υποχώρηση της φλεγμονής των μαλακών μορίων, αλλά υπάρχει πιο αυξημένο και βλέπουμε πλέον την ανομαλία της παρυφής στην μοιραία κεφαλή. Ευρήματα τα οποία, όπως είπαμε, μας κάνουν να σκεφτόμαστε την ερχόμενη οστεονέκρωση. Επόμενο παράδειγμα, κορίτσι 7 ετών με πόνο στο αριστερό ισχύο. Ακτινογραφίες ξανά, πραγματοποιούνται σε προστιοπίσθια και βατραχοειδή θέση. Δεν υπάρχει κάταγμα, δεν υπάρχει περιοστική αντίδραση, ενώ βλέπουμε μια γραμμοειδή εστιακή διάβγαση στην αριστερή μοιραία μετάφυση. Πραγματοποιείται υπέρηχος ισχύων. Έχω σημειώσει εδώ τη μετάφυση. Πάντα να θυμόμαστε σε στεφανιαίο επίπεδο, κατά μήκος του άξονα του οστού. Εδώ πρόκειται για την μετάφυση. Τα μαλακά μόρια πρέπει να είμαστε σε θέση να τα ξεχωρίσουμε. Εδώ είναι ο λαγονοψωήτης μυς. Ενώ κάτω από τον λαγονοψωήτη μυ βλέπουμε την διεύρυνση του αρθρικού θύλακου και την παρουσία ανιχοϊκού υγρού. Επίσης βλέπουμε τη διάχυτη διόγκωση και ίδημα του υποδορείου ιστού και των μαλακών μορίων με υπερεμία. Όλα αυτά τα ευρήματα θέτουν την υποψία μυοσίτιδας και συμπτικής αρθρίτιδας. Πραγματοποιήθηκε μαγνητική τομογραφία, η οποία επιβεβαιώνει τα ευρήματα των υπερήχων. Βλέπουμε την έντονη φλεγμονή του υποδορείου ιστού, βλέπουμε την φλεγμονή των μαλακών μορίων, βλέπουμε το οστικό ίδημα και το έντονο εμπλουτισμό, ενώ μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού βλέπουμε την παρουσία ενδομυϊκής συλλογής. Και την προσέχοντας έτσι με λίγο περισσότερο, έχω ενδεικτικές εικόνες, αλλά βλέπουμε την απουσία flow void στην αριστερή κοινή μοιραία φλέβα, το οποίο θέτει την απουσία φλεβικής θρόμβωσης. Άρα λοιπόν πρόκειται για οστεμιολίτιδα με μυοσίτιδα, αποστήματα μαλακών μορίων, εκτεταμένη κυταρίτιδα και φλεβική θρόμβωση. Ευρήματα τα οποία γίνονται εμφανή στη μαγνητική τομογραφία. Επόμενο παράδειγμα, παιδί 8 ετών με αυτισμό, δυσκολία στην επικοινωνία, το οποίο προσέρχεται λόγω άρνησης βάθησης. Ακτινογραφίες πραγματοποιούνται, στις οποίες είναι φυσιολογικές, δεν βλέπουμε κάποιο κάταγμα, περιοριστική αντίδραση, δεν βλέπουμε κάποια οστική αλλίωση. Πραγματοποιείται στη συνέχεια υπέρηχος ισχύων, το αριστερό ισχύο συγκριτικά με το δεξί. Βλέπουμε την μετάφυση, την επίφυση, τον αρθρικό θύλακο, ο οποίος είναι έχει συμμετρική απεικόνιση και στα δύο ισχύα. Δεν βλέπουμε την παρουσία ενδοαρθρικής συλλογής. Πραγματοποιείται στη συνέχεια μαγνητική τομογραφία και βλέπουμε ότι η περιοχή της αλλίωσης
εμφανίζεται στην διάθεση του μυρού. Βλέπουμε το έντονο ενδομυελικό οστικό είδημα, την φλεγμονή των παρακείμενων μαλακών μορίων. Βλέπουμε την ανύψωση του περιοστέου και την συλλογή κάτω από αυτό. Σε εγκάρσιο επίπεδο τα ευρήματα φαίνονται πιο εντυπωσιακά. Βλέπουμε την υποπτική συλλογή. Άρα λοιπόν πρόκειται για στεμιλίδιδα επιπλεγμένη με υποπεριοστικό απόστημα και μειοσίτιδα. Δεν είναι όμως πάντα εύκολο, ακόμα και με το συνδυασμό ακτινογραφιών, υπερήχων και μαγνητικής τομογραφίας, να θέσουμε τη διάγνωση. Όπως στην περίπτωση αυτή, ένα παιδί 13 ετών προσέρχεται με χαμηλή πυρετική κίνηση και πόνο στο αριστερό ισχύο, ο οποίος γίνεται πιο έντονος κυρίως το βράδυ. Πραγματοποιείται η ακτινογραφία του αριστερού ισχύου, η οποία είναι φυσιολογική, και στη συνέχεια πραγματοποιείται ακτινογραφία του μυριαίου οστού, στην οποία βλέπουμε την αλλίωση που εντοπίζεται στο μέσο και κάτω τριτιμόριο του μυρού, έντονη πάχυνση του περιοστέου, μια πολύ ήπια, ίσως ελπίζω να το βλέπετε, πολύ ήπια, αλλά όχι επιθετικού τύπου περιοστική αντίδραση. Δεν βλέπουμε κάποια εστιακή αλλίωση, αλλά αυτή την εκτεταμένη πάχυνση του περιοστέου και παραμόρφωση του οστού. Μαγνητική τομογραφία ακολουθεί. Βλέπουμε έντονο ενδομυελικό οστικό είδημα στην διάφυση και στη μετάφυση του μυριαίου οστού. Εκτεταμένο είδημα μαλακών μορίων, ενώ σε εγκάρσιο επίπεδο βλέπουμε υποσημενόμενη ίσως ενδομυελική αλλίωση και φυσικά την πάχυνση του περιοστέου και την ήπια μη επιθετικού τύπου περιοστική αντίδραση και φυσικά το ειδήμα των παρακείμενων μαλακών μορίων. Στο σημείο αυτό η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει και νεοπλασματικές και φλεγμονώδες εξεργασίες. Στις νεοπλασματικές εξεργασίες πιστόμαστε ιστιοκυτάρωση Langenhans, Ewing sarcoma, οστεοειδές οστέωμα, αν και δεν είδαμε κάποιον πυρήνα οστέωσης, και στην περίπτωση του Ewing sarcomas δεν έχουμε τόσο επιθετικού τύπου περιοστική αντίδραση και φυσικά φλεγμονώδεις εξεργασίες. Πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία για να δούμε καλύτερα τα ευρήματα. Φαίνεται η πάχυνση του περιοστέου, εκτεταμένη σκλήρυνση ενδομικά, χωρίς όμως κάποια εστιακή αλλίωση. Στην περίπτωση αυτή ακολούθησε βιοψία, η οποία ανέδειξε χρόνια οστεμιελίτιδα, και στη συνέχεια ακολουθίες ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας, όπου βρέθηκε και δεύτερη εστία στην περιοχή της ακριονεοκλειδικής άρθρωσης. Αυτό δείχνει, όπως είπαμε, ότι ακόμα και με το συνδυασμό όλων των απεικονιστικών τεχνικών, πολλές φορές η διάγνωση μπορεί να τεθεί με βιοψία. Θα πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να είμαστε σε θέση να ξεχωρίζουμε την οστεομιελίτιδα από καλοήθεις ή και κακοήθεις οστικές αλλοιώσεις. Όπως στην περίπτωση αυτή, βλέπουμε ότι η ακτινογραφία πραγματοποιεί και λόγω πόνου του ισχύου, δεν βλέπουμε κάποιο κάταγμα. Με πολύ προσοχή όμως, και ίσως καλύτερα στην βατραχοειδή λήψη, βλέπουμε την πάχυνση του περιοστέου στην περιοχή του Αφιένα και ίσως μόλις και υποσημενόμενη περιοχή διάβγασης κεντρικά. Πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία, που φαίνεται πολύ καθαρά πλέον η οστεολιτική περιοχή εντός του περιοστέου με κεντρική σκληρυτική εστία, ευρήματα συμβατά με το οστεοειδές οστέωμα. Μαγνητική τομογραφία δείχνει τα ίδια ευρήματα, τον πυρήνα του οστεοειδός οστεώματος και το εκτεταμένο οστικό είδημα που επεκτείνεται και στα μαλακά μόρια και την παρουσία μικρού βαθμού ενδοαρθρικής συλλογής. Και βλέπουμε εδώ πέρα ένα ακόμη παράδειγμα
στο οποίο βλέπουμε ένα κορίτσι 5 ετών που προσέρχεται με προοδευτικά επιδεινούμενο πόνο στο δεξιό ισχύο και γενικευμένη εικόνα κακουχίας, ενώ από τα εργαστηριακά έχουμε ανημία, ήπια, λευκοκυτάρωση και πυρετό. Πραγματοποιείται η ακτινογραφία σε προστιοποίηση διαθέση και βλέπουμε εξεσημασμένη πάχυνση του περιοστέου, επιθετικού τύπου περιοστική αντίδραση, πολύ ετερογένεια ενδομυελικά. Μαγνητική τομογραφία επιβεβαιώνει την εκτεταμένη, το έντονο ενδομυελικό οστικό είδη με τη διάχυτη διήθηση της μυελικής κοιλότητας, την επιθετικού τύπου περιοστική αντίδραση σαν φλοιός κρεμμυδιού, έντονο είδημα και συνοδό μάζα μαλακών μορίων. Στην περίπτωση αυτή, τα ευρήματα αυτά ήταν συμβατά με σάρκωμα Ewing. Ένα ακόμα παράδειγμα, κορίτσι 13 ετών που προσέρχεται με ανεμία, ανορεξία και απώλεια βάρους και το πόνο αυτή τη φορά και στα δύο ισχύα, μαγνητική τομογραφία, όπως είπαμε από το τηλεκάνη μέχρι και το άκρο πόδα, βλέπουμε πολλαπλές αιστείες οστικού ειδήματος, καλύτερη ανάλυση, με υψηλό σήμα σε στήρα ακολουθίες εμφανίζονται οι περιοχές διήθησης του μυελού με χαμηλό σήμα σε ακολουθίες στα βένα, ενώ παρόμοιες περιοχές εμφανίζονται στο κάτω μυδίο, στο κάτω τριτιμόριο του μυρού και στο άνω τριτιμόριο της κνήμης. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για οξία λευχαιμία. Και θα κλείσω με ένα ακόμα παράδειγμα. Παιδί 5 ετών προσέρχεται με πόνο, περιορισμό της κίνησης και διόγκωση του δεξιού ισχύου. Η ακτινογραφία που πραγματοποιείται είναι σχετικά φυσιολογική. Δεν βλέπουμε κάποια οστική αλλίωση, περιοριστική αντίδραση. Βλέπουμε όμως έντονη διόγκωση των μειών. Το παιδί αυτό είναι 5 ετών. Οι μύες είναι πολύ δυσανάλογα διογκωμένοι για την ηλικία του. Διόγκωση των μαλακών μορίων πραγματοποιείται στη συνέχεια υπέρηχος μαλακών μορίων, όπου βλέπουμε την διόγκωση, την ετερογένεια των μαλακών μορίων, που θέτει την υποψία του βοήθειας. Μαγνητική τομογραφία επιβεβαιώνει την ύπαρξη εκτεταμένης μάζας, συμπαγή μάζα μαλακών μορίων και διήθηση των μειών με συνοδό λεμφαδενοπάθεια. Στην περίπτωση αυτή, η διάγνωση ήταν ο ραβδομιοσάρκωμα. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, υπάρχουν πολλές κατηγορίες, ήθελα να συνοψίσω ότι υπάρχουν πολλές κατηγορίες που ευθύνονται για το επώδυνο ισχύο. Αναφερθήκαμε με παραδείγματα σε αρκετές από αυτές. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι η κλινική υποψία και η κλινική διάγνωση θα πρέπει να είναι αυξημένη. Η απεικόνηση θα πρέπει να πραγματοποιείται έγκαιρα και πολλές φορές περιλαμβάνει συνδυασμό ακτινολογικών μεθόδων για την τελική διάγνωση. Θα ήθελα με αυτά να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Κυρία Ντούλια, ήταν εξαιρετική παρουσία, όπως πάντα δηλαδή. Περιορίσαμε την χωλότητα σε αυτά που έπρεπε να περιοριστούν και σας είμαστε ευγνώμονες προς στιγμήν. Να συνεχίσουμε με την κυρία Σαμπουτζή ίσως τώρα και μετά αν υπάρξουν ερωτήσεις, γιατί μπορεί να απαντηθούν διάμεσα κάποια πράγματα. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια για την ομιλία σας και να σας ευχαριστήσω κιόλας για την τιμή που μου κάνετε έτσι, να συμμετέχω σε αυτά τα μαθήματα. Η αλήθεια είναι ότι από πλευράς κλινικού το παιδί με χολότητα στο ισχύο θα έλεγα ότι είναι διαγνωστική πρόκληση, σχεδόν πονοκέφαλος. Γιατί όπως έτσι πολύ ωραία μας είπε η κυρία Ντούλια, μπορεί να κρύβει παθολογίες διαφορετικής φύσεως, από ορθοπαιδικής φύσεως μέχρι και παθήσεις που είναι απειλητικές για τη ζωή.
Και κάποιες φορές χρειάζεται να θα κληθούμε να κάνουμε και πράγματα σε πολύ οξία φάση και επιγόντως, όπως η συμπτική αρθρίτιδα και η οστεομελίτιδα, που η καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία για την άρθρωση του ισχύου. Αυτό που θέλω να επισημάνω λίγο τις ιδιαιτερότητες που έχουν τα παιδιά, είναι ότι πολλές φορές ο πόνος, τα παιδιά προσδιορίζουν τον πόνο στην άρθρωση του γόνατος. Και αυτό μπορεί να παραπλανήσει τον κλινικό και τον παιδιατρό και τον ορθοπαιδικό. Και ο πόνος να προέρχεται από το ισχύο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξετάσουμε με λεπτομέρεια και ενδελεχώς και το σημείο στο οποίο το παιδί προσανατολίζει το πρόβλημά του, αλλά και όλες τις υπόλοιπες αρθρώσεις, καθώς και όλα τα συστήματα, γιατί έτσι μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες αν μιλούμε για κάτι εντοπισμένο ή για κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει σε μια συστηματική πάθηση, σε μια κακοήθεια ή οποιοδήποτε άλλο συστηματικό νόσημα. Οπότε θέλει εξαιρετική, εξαιρετική προσοχή, λεπτομερές, ιστορικό και πολύ καλή κλινική εξέταση. Αν μου επιτρέπετε να κάνω λίγο μία ερώτηση, κυρία Ντουλιά. Βεβαίως. Όπως είπατε, σε παιδιά κάτω των 5 ετών χρησιμοποιείται σαν πρωτόκολλο την whole body MRI. Σωστά. Σε μεγαλύτερα παιδιά έχετε κάποιες σαφείς ενδείξεις, δηλαδή ας πούμε στην πολυαισθητική οστεομιελίτιδα θα προτιμούσατε την whole body MRI σε σχέση με το σφυρογράφημα που παλιότερα ίσως να χρησιμοποιούσαμε, έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Όπως είπα σε παιδιά, αυτή η διάκριση είναι γιατί στο 70% των περιπτώσεων έχει βρεθεί ότι όταν η λίμωξη εντοπίζεται στα κάτω άκρα, είναι στο 70% των περιπτώσεων εμφανίζονται περισσότερες από μία αιστείες λίμωξης. Επομένως, σε παιδιά μεγαλύτερα υπάρχει νόημα να η σάρωση να περιλαμβάνει την περιοχή της λεκάνης μέχρι το άκρο πόδι και εφόσον βρεθούν και περισσότερες αιστείες, ολόσωμη σάρωση. Οι ακολουθίες αυτές είναι σχετικά γρήγορες. Είναι συνήθως στήρα ακολουθίες σε στεφανιαίο επίπεδο και ταφ-1 ακολουθίες σε στεφανιαίο επίπεδο. Είναι σχετικά γρήγορες και με μεγάλη ευαισθησία μπορούν να αναδείξουν περιοχές οστικού ειδήματος. Οπότε αυτές προτιμούνται σε παιδιά μεγαλύτερες των 5 ετών. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποια ερώτηση από το ακροατήριο, το διαδικτυακό? Από τους συναδέλφους της αίθουσας? Βέβαια, ναι, υπάρχει κάτι. Όταν έρχονται τα παιδιά σε εμάς, είναι αλήθεια ότι έχει γίνει πια η κλινική εκτίμηση και η δικιά μας δουλειά είναι λίγο πιο ξεκάθαρη. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούν να δημιουργούν χολότητα από την κοιλιά, από συμβάματα της κοιλιάς? Βέβαια. Παθήσεις που αφορούν μάζες στην κοιλιά, παθήσεις που αντανακλούν με πόνο στα κάτω άκρα, λεφαδενοπάθειες γενικευμένες εκεί της περιοχής, κακοήθειες με μάζες στη δουλειά. Είναι και τέτοιο τύπο. Είναι ο πονοκέφαλος που σας έλεγα πραγματικά και κάποιες φορές δεν είναι και πολύ ξεκάθαρο. Μας έδειξε η κυρία Ντουλιά διάφορες περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνουν συνδυασμός απεικονιστικών εξετάσεων για να μπορέσουμε τελικά να καταλήξουμε τι είναι αυτό ακριβώς που συμβαίνει. Γιατί όταν όλα εμφανίζονται έτσι τυπικά, τα πράγματα είναι εύκολα και για μας και για τους ακτινολόγους και για όλους. Αλλά ας πούμε η συμπτική αρθρίτιδα έτσι που είναι και πολύ οξία κατάσταση, ενώ τυπικά θα περιμέναμε το ποδί να είναι σε μια ανέκτωση του σε κάμψη και έσω στροφή και να έχει πυρετό και να αρνείται να βαδίσει, βλέπουμε και περιπτώσεις που τα πράγματα δεν είναι τόσο οφθαλμοφανή και μετά αρχίζουν τα λεξίματα. Οπότε και εμείς από την πλευρά μας, όσο καλύτερες πληροφορίες δώσουμε σε εσάς, τόσο και εσείς πιο εύκολα θα μας βοηθήσετε στο ποια είναι η πιο σωστή απεικόνιση να κάνουμε και μέχρι πού να τη φτάσουμε. Μέχρι πού να φτάσουμε, ιδιαίτερα αυτό είναι το σημαντικό. Ακριβώς. Ειδικά για την περίπτωση της οστεομιελίτιδας,
έχουμε πολύ χαμηλό, πώς να το πω, χαμηλό threshold, να δεχόμαστε χαμηλό πύχη, κατόφλι δηλαδή, να δεχόμαστε και ακόμα και εξετάσεις που μπορεί να φαίνονται επαναλαμβανόμενες ή γιατί τόσες πολλές. Δεχόμαστε αυτές τις εξετάσεις όταν υπάρχει υποψία συμπτικής αρθρίτιδας, οστομιελίτιδας, ξανά και ξανά και υπέρηχο ισχύων και μαγνητική και πολλές φορές και επανάληψη και ακτινογραφίες. Είναι σημαντικό να έχουμε αυξημένη υποψία και απεικονιστικά να εξαντλούμε όλες τις τεχνικές που μπορεί να διαθέτουμε γι' αυτό, γιατί είναι πραγματικά μια επίγουσα κατάσταση. Κύριε Ντούλια, συνήθως τα παιδιά κάτω από 8 χρόνων έχουν πρόβλημα με ημενίτιδες πιο συχνά, ίσως από την καταπώνηση. Απεικονιστικά πάμε άμεσα ή περιμένουμε λίγο? Βέβαια, μάλλον ίσως είναι και κλινικό το ερώτημα. Αν θέλετε. Συγγνώμη. Πείτε μας, κύριε Ντούλια, θα... Στην εμπειρία, την δική μου σαν ακτινολόγος, είχα και ετοιμάσει ένα slide, αλλά μετά το αφαίρεσα για την παροδική ημενίτιδα. Για μένα, νομίζω ότι αυτό είναι μια διάγνωση εξ αποκλεισμού για την παροδική ημενίτιδα ισχύω, εκτός αν οφείλεται σε ρευματολογικά ή ανοσολογικά αίτια. Αλλά εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος με ακτινογραφίες, υπερηχογράφημα και το μόνο που βλέπουμε είναι μια ήπια μικρού βαθμού ενδοαρθρική συλλογή χωρίς πάχυνση του ημένα, χωρίς υπερεμία, χωρίς άλλα συνοδά ευρήματα. Για μένα αυτό είναι μια διάγνωση αποκλεισμού. Αλλά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί όλος ο έλεγχος για να φτάσουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Έτσι καταβρήκες. Από έτσι κλινική σκοπιά, η παροδημική ημενίτιδα είναι κάτι το οποίο έχει λίγο πιο σαφές ιστορικό. Δεν συνήθως προηγείται μια υιογενής συνδρομή, έρχεται έτσι μια δυσκολία στην πάδηση και ένας περιορισμός στην κίνηση του ισχύου και συνήθως αυτό περιορίζεται μέσα σε λίγες μέρες. Το παιδί δεν έχει πυρετό, δεν έχει άλλες συστηματικές εκδηλώσεις, ένα παιδί που κατά τα άλλα είναι καλά και σχεδόν είναι βασανιστήριο να του πεις ξεκούρασε το πόδι σου. Και με 2-3 μέρες αντιφλεγμονώδη συνήθως αυτοπεριορίζονται. Τώρα, παρατεταμένα συμπτώματα, σαφώς με συστηματικές εκδηλώσεις ή υποτροπιάζουσες ημενίτιδες, νομίζω ότι αρχίζουν να φεύγουν από το φάσμα μιας απλής παροδικής αθώας ημενίτιδας και χρήζουν σίγουρα συστηματικής διερεύνησης για ρευματικά νοσήματα και για άλλες παθήσεις, τέλος πάντων. Έτσι, από κλινικής σκοπιάς. Υπάρχει κάποια ερώτηση από το ακροατήριο? Εγώ ήθελα να μεταφέρω τις ευχαριστήσεις και των δύο καθηγητών μας και του καθηγητού μας, του κ. Πρασόπουλου, που αυτή τη στιγμή ήταν σε πτήση για το εξωτερικό, και του κ. Χατζηδάκη. Κύριε Ντούλια, πάντα προσβλέπουμε στη συνεργασία και στις επαφές μας διαχρονικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι επιθυμείτε λοιπόν, έτσι να είστε καλά και εκεί που είστε και καλή αντάμωση πάλι να έχουμε. Ενδεικτικά και καλή αντάμωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σαπουτζή, χίλια ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια σε όλους τους συναδέλφους που έχουμε. Να είστε καλά.